γνωστό γήπεδο του Μασουγορίου έγινε το παιχνίδι ανάμεσα στην αναγέννηση Παγουρίων και στην νεολαία Αλανότοπου. Ο αγώνας αυτός έγινε στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής και σίγουρα ήταν ένα από τα ντέρμπι του Κυριακάτικου αυτού πρωινού. Τα Παγούρια κατέβηκαν με τους Παπαδημητρίου, Ασλαμαζίδη, Ρούμπι, Χαμούζα, Πασχαλίδη, Μπιλιλί, Μουντούνι, Μπολιμενόφ, Δροσίδη και Νταγκδαλιανίδη, ενώ από την άλλη πλευρά η νεολαία κατέβηκε με τους Σουλεϊμάν, Μπουρχάν, Πακάλ Χασάν, Παπαδόπουλο και Αμίλ Σεβέν, Κιουτσού, Κακτάς, Πουσκούλου, Μόλα Μουσταφά, Σεφκέ Τσελίμ και Παλτσί Μεμέτ. Το παιχνίδι αυτό ήταν διαιτητής ο κύριος Δρακίδης με βοηθούς του, τους Ραΐφ και Σαχίνη. Βλέπετε τις καθιερωμένες χειραψίες μεταξύ των 22 ποδοσφαιριστών, με την αναγέννηση να θέλει το τρίποντο για να ανέβει βαθμολογικά πιο πάνω, ενώ από την άλλη πλευρά ο Αλανότοπος θέλει και αυτό στη νίκη για να εκμεταλλευτεί το στραβοπάτημα της Ένωσης το Σάββατο και να ανέβει και αυτός στην κορυφή της βαθμολογίας. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ξεκίνησε μάλλον με τα Παγούρια στη σέντρα, με τα λευκά είναι τα Παγούρια και με τα μπλε είναι η ομάδα της νεολαίας. Ο Αλανότοπος θα έχει μια καλή στιγμή εδώ με τον Πακάλ Χασάν χωρίς αποτέλεσμα. Τα Παγούρια περίπου στο 10ο λεπτό είμαστε. Θα βγουν στην αντεπίδεση με τον Πασχαλίδη να κάνει μια σέντρα. Η μπάλα θα φτάσει στο Μουντούνι, αυτός θα κάνει το σουτ, όμως ο Σουλεϊμάν θα μπλοκάρει σταθερά. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Το λεπτό αυτό η ομάδα του Αλανότοπου θα σκοράρει με τον Παλτσί Μεμέτ. Θα ξαναδείτε τη φάση πως παίρνει την μπάλα εκτός περιοχής, θα τριπλάρει και τον κεντρικό αμυντικό των Παγουρίων και με άψογο πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-1. Εδώ βλέπετε και το σκόρερ να δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Και βρισκόμαστε στο 34ο λεπτό. Εδώ ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Πολυμενόφ, απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ασφαλώς θα το ξαναδούμε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ όμορφο εκτελεσμένο φάουλ, με την ομάδα των Παγουρίων να κάνει το 1-1 στο 34ο λεπτό. Ένα λεπτό αργότερα ο Δροσίδης θα κάνει ένα σουτ χωρίς τύχη, ο Σουλεϊμάν θα μπλοκάρει. Ενώ στο 37ο λεπτό είμαστε, ο Πουσκούλου θα κάνει το σουτ από πολύ μακριά χωρίς όμως να έχει κάποια τύχη για γκολ. 41ο λεπτό και Αμίλ Σεβέν θα κάνει ένα μακρινό φάουλ. Την μπάλα όπως θα δείτε θα χτυπήσει κάτω. Ο Παπαδημητρίου θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Εδώ και Αμίλ Σεβέν θα κάνει το σουτ. Από κοντά θα προσπαθήσει ο Σεφία Τσελίν χωρίς όμως αποτέλεσμα. Είμαστε στο 45ο λεπτό και εδώ βλέπετε ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα με τον Ακτάς. Θα το ξαναδείτε με τη μία και εκτός περιοχής η μπάλα θα καρφωθεί στα δίχτυα του Παπαδημητρίου. Εδώ έχουμε τις τελευταίες στιγμές για το πρώτο ημίχρονο με τον κύριο Δρακίδη να σφυρίζει για τελευταία φορά στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Δεύτερο ημίχρονο με τους φιλοξενούμενους στη σέντρα. Προσπαθώντας να κάνουν κάτι στον αγώνα. Εδώ μια καλή στιγμή για τα Παγούρια.
με τον Πιλί να κάνει ένα δυνατό σούτ από πολύ μακριά, η μπάλα θα σταματήσει στο οριζόντιο δοκάρι. Ο ίδιος παίκτης λίγο αργότερα θα κάνει ένα φάουλ χωρίς τύχη και αυτό, ενώ ο Σεφκέτσελίν από πολύ κοντά θα κάνει το πλασέ, ο Παπαδημητρίου με υπερένταση θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Και φτάνουμε στην ισοφάριση με τον Πασχαλίδη. Δυστυχώς δεν το έχουμε το τέρμα. Με το κεφάλι ο σκόρερ θα κάνει το 2-2 και πλέον η ομάδα του Παγωρίου θα κρατάει το βαθμό της οπαλίας. Εδώ ένα φάουλ χωρίς τύχη και πάλι ο Παπαδημητρίου θα πει όχι. Και φτάνουμε στο 67ο λεπτό με την ομάδα των Παγωρίων να μένει με 10 παίκτες αφού ο Μουντίνης θα δεχτεί τη δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Τρακίδη. Είμαστε στο 73ο λεπτό. Εδώ μια φάση που σήκωσε έντονες διαμαρτυρίες για offside. Ασφαλώς θα την ξαναδείτε τη φάση και θα βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Εδώ πάρα λίγο να έχουμε ένα γκολ μετά από φάουλ του Πουσκούλου. Ενώ τα παγούρια εδώ βγαίνουν στην επίθεση. Εδώ πάρα λίγο να έχουμε και την το γκολ για την ομάδα τα παγούρια. Με τον κύριο Δρακίδη να σφυρίζει για τελευταία φορά. Αναγέννηση Παγωρίων, Νεολαία Λανότοπου 2-2. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι ανάμεσα στην αναγέννηση Παγωρίων και στην Νεολαία Λανότοπου 2-2 το σκορ. Έχω μαζί μας τον κύριο Κατσαρίδη. Coach, τι ήταν αυτό τελικά και έφταξε και δεν μπορείτε να πάρετε την νίκη και συγχρόνως να είστε στην κορυφή? Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, είπα τα παιδιά, λέω να μην νικήσουμε γιατί η κορυφή ζαλίζει. Αστείο πες. Αλλά όχι, ήταν και πολύ δυνατό αέρα. Εντάξει, τα παιδιά πάλεψαν και οι δύο ομάδες. Ναι, ναι. Ο αντίπαλος έπαιξε πιο δυνατά από εμάς. Γι' αυτό και δυσκολευτήκαμε πολύ. Εντάξει, με ευχαριστούμε στην προσπάθεια των παιδιών. Με τόσο αέρα, τι μπάλα να παίξουμε. Εντάξει, βάλαμε. Είναι δύσκολο, έτσι. Ναι, ναι. Απλώς μένω στο ότι δεν παίξαμε τόσο δυνατά. Δεν παλέψαμε τόσο. Mm. Εντάξει, συνεχίζουμε. Τώρα το επόμενο, η επόμενη αγωνιστική, υπάρχει ένα μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ένωση και στη δικιά σας ομάδα. Ένα ξεχωριστό παιχνίδι που πάει να πει ότι πρέπει να το κερδίσετε, έτσι. Ναι, ξέρω ότι τα παιδιά στα ντέρμπι παίζουν καλά και πιστεύω ότι θα παίξουμε πάλι καλά. Παράγοντας έδρα θα είναι βασικός για εσάς? Εντάξει, τώρα έδρα. Παίζει ρόλο, δεν παίζει ρόλο, θα λέγαμε. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας είναι και ο Μεχμέτ. Κατά κόρον περισσότερος κόσμος το γνώρισε με σκορδόκι. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Λίγα πράγματα για τον αγώνα, coach. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Πιστεύω στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά λόγω αέρα, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Παρ' όλο αυτό ισοφαρίσαμε και δεχτήκαμε ένα γκολ στο 45. Στο δεύτερο είπαμε, επειδή θα πάρουμε τον αέρα, θα γυρίσουμε το παιχνίδι. Πίστευα ότι θα γυρίσουμε το παιχνίδι. Ισοφαρίσαμε. Αλλά η κόκκινη κάρτα μας αποσυντόνισε λίγο. Ναι. Παρ' όλα αυτά είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα μου. Προσπάθεια, γιατί και ο Αλανότοπος ήταν πολύ καλή ομάδα, όπως γνωρίζουμε όλοι. Συνεχίζουμε. Ο αέρας έπαιξε βασικός παράγοντας για να μην παιχτεί καλό ποδόσφαιρο σήμερα? Σίγουρα και ο αέρας παίζει τον ρόλο του. Γιατί όπως ξέρετε, ότι δεν μπορεί να πάει μπάλα από εκεί που θέλεις. Έπαιξε και αυτό σημαντικό ρόλο, πιστεύω. Πώς βλέπετε τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Συνέχεια του πρωταθλήματος είναι. Τι στόχος έχει η ομάδα, η φετινή ομάδα? Ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε σε κάθε αγώνα και όπου μας βγάλει. Αυτό είναι. Δεν βλέπουμε κάποιο στόχο, δεν έχουμε βάλει. Κατεβαίνουμε σε κάθε αγώνα να κερδίζουμε. Και περιμένουμε κάποιους τραυματισμούς. Έχουμε τουλάχιστον 5-6 ατόμων που έπαιζαν στην πρώτη δεκάδα. Όταν τα δούμε, πιστεύω θα είμαστε και καλύτεροι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.